Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή από το Άρτα Today. Αποψινός μας καλεσμένος είναι ο Αντιδήμαρχος Κεντρικών Τζουμάρκων, Νίκος Τζουμάκας. Κύριε Τζουμάκα, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Κύριε Τζουμάκα, σας καλέσαμε για να συζητήσουμε για όχι ένα ευχάριστο συμβάν, αλλά δυστυχώς για ένα τραγικό ορειβατικό ατύχημα. Και αναφέρομαι φυσικά στο θάνατο του Ερμή Θεοχαρόπουλου. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε το ατύχημα που έχει γίνει. Υπάρχουν λόγια όμως τι θα κάνουμε για αύριο σε αυτή την περιοχή, εις μνήμη του Ερμή και ως παραδειγματισμό για μας. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή, σαν Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, αλλά και σαν Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, ζητάμε ένα ελικόπτερο στο Άκτιο ή στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, πλήρης εξοπλισμένο με ιατρικό εξοπλισμό και με ένα βίτσι. Όπου όποτε συμβαίνει κάποιο ατύχημα στην περιοχή μας, να σφεύδει αμέσως. Και όχι με καθυστέρηση 4 και 5 ώρων. Το ατύχημα έγινε περίπου σε 1,5 ώρα το απόγευμα και το ελικόπτερο από την Αθήνα, το σωστό ελικόπτερο από την Αθήνα που ζητάγαμε από την αρχή, ήρθε στις 6 παρά 25. Να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Πώς σας ειδοποίησαν για το συμβάν? Εγώ ειδοποιήθηκα από στέλεχος πυροσβεστικής, σαν υπεύθυνος πολιτικής προστασίας στη Δημοτική Ενότητα Αγνά των Μελισσουργών. Είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο γίνει την ημέρα. Έφτασα στο σημείο που είχε γίνει το συμβάν. Μαζί με τον ήταν ο διοικητής πυροσβεστικής, ο διοικητής αστυνομίας Πραμάντων και το πυροσβεστικό κλεμάκιο της Πράμαντας. Ήμουνα με τον κύριο Τζουμάκα της Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στο συντονισμό της διάσωσης. Ζητάγαμε από τις 2 η ώρα το ελικόπτερο από την Αθήνα με βίτσι και μας ήρθε στις 6 παρα 25 το απόγευμα. Είναι αδιανόητο τόσες ώρες καθυστέρηση. Με τα πρωτόκολλα, με όλα, το ελικόπτερο έπρεπε να έχει φτάσει πολύ νωρίτερα. Να πούμε ότι ήταν το δεύτερο ελικόπτερο που ήρθε. Ήταν το δεύτερο. Το πρώτο ήταν κατάλληλο για τη διάσωση. Το πρώτο δεν ήταν κατάλληλο και ζητάγαμε από τις 2 η ώρα το μεσημέρι ελικόπτερο με βίτσι. Τύπου Super Puma. Να έρθει, να πάρει το παιδί με διασώστη και να πάνε στα Γιάννενα. Αυτό ζητάγαμε, αυτό έπρεπε να γίνει και δυστυχώς καθυστέρησε να γίνει πάρα πολύ. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπήρχαν λάθη στην επιχείρηση διάσωσης? Ναι, υπήρχαν λάθη. Υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση με το ελικόπτερο. Να πάρει το πρωτόκολλο, να πάρουν τα τηλέφωνα, να σηκωθεί το ελικόπτερο από την Αθήνα. Ναι. Χρειαζόμαστε ένα ελικόπτερο στην περιοχή μας για όλη την Ήπειρο. Και όχι μόνο για τα Τζουμέρκα, για όλη την Ήπειρο. Να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο να καταλάβει γιατί το πρώτο ελικόπτερο που έφτασε δεν ήταν κατάλληλο για τη διάσωση. Γιατί δεν μπορούσε το πρώτο ελικόπτερο, έπρεπε να προσγειωθεί, να πατήσει έδαφος για να πάρει τον τραυματία. Ναι, να πάρει τον Ερμή. Ο κοινός νους λέει ότι δεν ενημερώσατε. Εμείς ενημερώσαμε. Ότι είναι δύσβατη περιοχή, ναι, και δεν θα μπορούσε το πρώτο ελικόπτερο να φτάσει. Εμείς ενημερώσαμε εξ αρχής. Είναι δύσβατη περιοχή, δεν προσγειώνεται το ελικόπτερο και θέλει βίτσι να τραβήξει το φορείο, να κατέβει ο τραυματιοφορέας, ο διασώστης, να δέσει το φορείο και να φύγει. Γιατί ξεκίνησαν λοιπόν? Αυτό είναι αλληνόν. Τι σας απάντησαν? Δεν μας απάντησαν, ποτέ. Εμείς ζητάγαμε από την αρχή, από τις 2 η ώρα, ελικόπτερο με βίτσι. Είναι δύσβατη η περιοχή μας. Όλα τα βουνά εδώ στην περιοχή μας είναι δύσβατα. Ναι. Και τι συνέβη μετά? Ήρθε το πρώτο ελικόπτερο, είδε ότι δεν μπορούσε να προσγειωθεί. Ήρθε το πρώτο ελικόπτερο. Και μετά το ίδιο κάλεσε, ενώ... Εμείς το καλέσαμε και το δεύτερο, το ζητάγαμε εξ αρχής. Ήρθε 5 παρα 25 η διάσωση του παιδιού, να κατέβει ο διασώστης, να δέσει το φορείο, να ανέβει απάνω, έκανε 5 με 6 λεπτά. Και 8 λεπτά πτήση Τζουμέρκα Γιάννενα. Μιλάμε για μια... Για ένα χρόνο των 20 λεπτών να πάρει το παιδί, ναι, τον τραυματία και να τον πάει στα Γιάννενα. Και εμείς περιμέναμε 4 ώρες. Θα είχε σωθεί για μένα το παιδί. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Πάρα πολύ. Για μένα θα είχε σωθεί το παιδί 4 ώρες πριν. 3 ώρες πριν.
Η καθυστέρηση αυτή, ξέρετε φυσικά κι εσείς, αφού ακούτε και τα παράπονα των πολιτών, ότι έχει προξενήσει δυσφορία τόσο στους πολίτες και στους κατοίκους της περιοχής, που αισθάνονται ανασφαλείς, γιατί αφού είναι πάνω στα ορεινά, έχουν και το χόμπι να κάνουν και οι ίδιοι αυτό το σπορ, αλλά και στους γονείς του παιδιού, οι οποίοι χάσαν το παιδί τους. Οι γονείς των παιδιών πριν 15 μέρες και το ίδιο το παιδί είχε σώσει τον πυροσβέστη στα Φοδόργιανα. Mm-hmm. Αυτά τα τρία άτομα πήγαν και βοηθήσαν και έφυγε ο πυροσβέστης με το Σούπερ Πούμα που είχε έρθει στα Φοδόργιανα. Και όταν βλέπεις ένα γονιό και τους δύο γονείς μάλλον πάνω από το παιδί τους και δεν μπορούν να το βοηθήσουν, τι άλλο να... Δεν περιγράφονται αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Και οι δύο γονείς, και ο Γιάννης ο Θεοχαρόπουλος και η Μαρίνα, έχουν σώσει, και ο Ερημής, έχουν σώσει άπειρους κόσμο και στα Θοδόριανα και στους Μελισσουργούς πρόπερσε ένα ατύχημα που είχε γίνει με έναν τουρίστα, είχε σπάσει τον πόδι του. Αυτοί οι άνθρωποι πήγαν και τους σώσανε. Να σώνουν ξένο κόσμο και να μην μπορούν να προσφέρουν στο ίδιο τους το παιδί. Δεν γίνονται αυτά. Είναι αδιανόητα. Μιλάμε για ένα, για μία πτήση, μία μισή ώρα, δύο ώρες. Το παιδί θα είχε σωθεί αν το ελικόπτερο ήταν στην περιφέρεια Ηπείρου. Και δεν είναι μόνο για τα Τζουμέρκα το ελικόπτερο, είναι για όλη την περιφέρεια Ηπείρου. Είτε για καλοκαιρινούς μήνες, είτε για χειμερινούς μήνες. Εμείς στα Τζουμέρκα έχουμε 4 ορειβατικά καταφύγια οι δύο δήμοι. Mm-hmm. 3 στο Δήμο Κεντρικό Τζουμέρκων και 1 στο Βορείο Τζουμέρκων. Όταν θέλουμε να αναπτύξουμε έναν τουρισμό, δεν είναι μόνο να διαφημίσουμε μια περιοχή, ότι έχουμε ωραία ποτάμια, ωραία γεφύρια. Είναι ότι έχουμε και ασφάλεια και προς τους τουρίστες και προς τους δημότες μας. Ναι. Νιώθετε ότι δεν έχουν τεθεί οι κατάλληλες βάσεις για να αναπτυχθεί η περιοχή και να αναπτυχθεί και ο τουρισμός? Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Άρτας, θα τον ακούσουμε στη συνέχεια, και μας είπε ότι δεν γίνεται στη Γαλλία, σε μεγάλες χώρες του εξωτερικού που υπάρχουν μεγάλα χιονοδρομικά κέντρα, αλλά και που είναι και πιο απόκριμνες περιοχές από ό,τι είναι τα Τζουμέρκα. Δηλαδή, οι Άλπεις έχουν οργάνωση τέτοια που πραγματικά, ό,τι και να συμβεί, μας έλεγε, το ελικόπτερο σε λίγα λεπτά είναι εκεί. Εντάξει, στο εξωτερικό είναι διαφορετικά τα πράγματα. Στο εξωτερικό, για να κάνεις τέτοιου είδους σπόρο, από όσο γνωρίζω, μπορεί να κάνω και λάθος, πληρώνεις μια ασφάλεια. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει έρθει αυτό. Το ανέφερε και αυτό, ότι στην προηγούμενη περίπτωση, ακόμη και αν είναι με κόστος των ιδίων των ορειβατών, θα είναι κάτι καλύτερο από το τίποτα. Είναι ένα κομμάτι αυτό του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ. Να. Και μετά, σε δεύτερη φάση, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Μακάρι να έρθει και σε εμάς αυτό. Mm-hmm. Για να είναι πιο ασφαλές ο κόσμος που κάνει ορειβασία, που κάνει ράφτινγκ, όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί η περιοχή μας είναι και ποτάμια και βουνά και θάλασσα. Να. Η Ήπειρος τα έχει όλα. Και μακάρι να δώσουμε βάση και το ατύχημα του Ερμή να είναι το τελευταίο θανατηφόρο ατύχημα στην περιοχή μας πάνω σε είδος σπόρο. Μάλιστα. Να σας διακόψω. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι μας δέλωσε ο πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Άρτας και επιστρέφουμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Καλιακάτσο Κίμωνα, πρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Άρτας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Άρτας, δυστυχώς είχαμε αυτό το τραγικό ατύχημα με το θάνατο του Ερμή. Μάλιστα. Ενός παιδιού που τον αγαπούσε όλη η περιοχή εκεί πάνω, τον αγαπούσαν τα Τζουμέρκα. Πείτε μας δύο λόγια. Ναι, έτσι ήμασταν και εμείς στο βουνό εκείνο την Κυριακή, σαν σύλλογος, και ήμασταν παρόν σε όλο το δυστύχημα. Εντάξει, εγώ γνωρίζω πιο πολύ τον πατέρα του, έχουμε έρθει πιο πολλές φορές σε επαφή. Τον Ερμή τον είχα δει κανένα δύο φορές στο κέντρο που έχουν αναρρίχησης οικογενειακός, σαν οικογενειακή επιχείρηση. Από εκεί και πέρα είναι εμφανής η έλλειψη μιας οργανωμένης ορειβατικής διάσωσης στα πρότυπα άλλων χωρών, όπως είναι Ιταλία, Γαλλία, σχεδόν
ειδικών σε όλες τις περιμετρικές χώρες όπου αναπτύσσεται μια αναλλακτική μορφή τουρισμού μέσα στην οποία είναι η κυριοβασία, είναι απαραίτητο να υπάρχει και άμεση επαγγελματική ορεινή διάσωση, που μεταφράζεται δηλαδή διάσωση που συνοδεύεται από ένα αέρια μέσα, δηλαδή ελικόπτερο, η οποία μπορεί να είναι η πιο γρήγορη που μπορεί να έρθει στο Σιντάν και το οποίο επανδρώνεται από επαγγελματίες διασώστες, είτε αυτοί είναι άνθρωποι του βουνού, είτε αυτοί είναι νοσηλευτές. Χρειάζεται ένα συνδυασμό και των δυο. Και τα τελευταία ατυχήματα στην Ελλάδα στα βουνά δείχνουν ότι είναι απαραίτητη αυτή η παρουσία της ορεινής διάσωσης, επαγγελματικής ορεινής διάσωσης που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μιλάμε για μια διάσωση που θα μπορεί να στο συμβάν και σε μισή ώρα από όταν δηλωθεί το ατύχημα. Εσείς μου είπατε ότι ήσασταν παρόν στο τραγικό αυτό συμβάν. Ήμασταν, ναι, στο βουνό, το μάθημα όταν κατεβαίναμε. Τα παιδιά που ήταν πιο μπροστά μιλικά έτρεξαν να βοηθήσουν. Εγώ προσωπικά ήμουν λίγο πιο πίσω, έφτασα την ουσία όταν είχε φτάσει το πρώτο ελικόπτερο. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Νιώθετε ότι υπήρχαν κενά στην διάσωση αυτή? Από τη στιγμή που ο πατέρας του κατάφερε να είναι εκεί σε μισή ώρα και να δηλώσουν το ατύχημα, θα μπορούσε φυσικά να εννοείται, και από τη στιγμή που σε μισή ώρα πιστεύω από οποιοδήποτε μέρος μπορεί να έρθει ελικόπτερο, θα μπορούσε η διάσωση να έχει γίνει νωρίτερα και ίσως να μην είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Ναι, γιατί όλοι όσοι ήταν παρόντες μιλούν για πολύ ωρή καθυστέρηση. Ναι. Του ελικοπτέρου, έτσι, του Super Puma. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, για τα ελληνικά δεδομένα αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να περιμένεις κάτι καλύτερο. Πρέπει να αλλάξει αυτό, δηλαδή πρέπει να υπάρχει, όπως σας είπα, μια επαγγελματική ορεινή ομάδα διάσωσης που είναι έτοιμη να ανταποκριθεί άμεσα με το που θα δηλωθεί το συμβάν του 112, αμέσως να συντονίσει την επιχείρηση και να πάει αμέσως στο συμβάν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνει, να πραγματοποιηθεί. Εσείς ως πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου στηρίζετε λοιπόν την κοινή πρωτοβουλία των δύο δήμων, κεντρικών Τζουμέρκων και Βορείων, να υπάρξει ένα ελικόπτερο του ΕΚΑΒ, ένα Super Puma, ένα σταθμός τέλος πάντων στο Άκτιο, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στα δυστυχώς άσχημα συμβάντα? Ναι, φυσικά και τη στηρίζω, και σας είπα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, δηλαδή περισσότερος κόσμος θέλει να πηγαίνει στα βουνά. Από τη στιγμή που θέλουμε να το στηρίξουμε αυτό, πρέπει να έχουμε και την ανάλογη ομάδα διάσωσης. Δεν μπορούμε να ζητάμε στον κόσμο να πουλήσουμε σαν προϊόν τον εναλλακτικό τουρισμό χωρίς να του λέμε ότι υπάρχει αντίστοιχα και μια ομάδα που θα τον σώσει. Και αυτό μεταφράζεται είτε άμα μπορεί να πληρώνει κάποιο ασφάλιστο τρόπο γίνει στο εξωτερικό, είτε να είναι επιπληρωμή, δεν απαραίτητο δηλαδή. Εσείς που ανεβαίνετε πάνω στα τζουμαρικά, εκεί στα χιονισμένα βουνά, να ρωτήσουμε, είναι μεγάλη αυξημένη κίνηση τώρα το χειμώνα? Υπάρχει μια συνεχή άνοδο. Γενικά τα τζουμέρικα έχουν μείνει λίγο πίσω σε αυτό το τομέα, αλλά βλέπουμε τώρα, εντάξει, ήταν και ο κορονοϊός, αλλά βλέπουμε από πέρυσι ότι υπάρχει μια συνεχή άνοδο κόσμου, τουριστών, και από Ελλάδα και από εξωτερικό που επισκέπτονται το μέρος, ναι, φυσικά. Οπότε θεωρείται επιτακτική ανάγκη το να τους παρέχουμε ασφάλεια. Και όχι μόνο για την περιοχή του Τζουμέρκα, για όλη την Ελλάδα. Δηλαδή δεν είμαστε και τόσο μεγάλη χώρα, πιστεύω μπορούμε να στηρίξουμε να υπάρχει ένα αέρα κάλυψη σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Άρα είμαι υπέρ και πιστεύω να συντονιστούμε τώρα και οι ορειβατικοί σύλλογοι σε αυτή την ενιαία φωνή για να
υπάρξει επιτέλους αυτή η επαγγελματική ενέργεια ομάδα διάσωσης. Δηλαδή να μην το θυμόμαστε ότι υπάρχει κάποιο ατύχημα και μετά να το ξαναξεχνάμε. Κύριε Τζουμάκα, είπαμε ότι όπως κρίνεται εκ του αποτελέσματος, αναλογούν ευθύνες, αφού διαπιστώθηκαν λάθη. Σε ποιους θεωρείτε ότι αναλογούν ευθύνες? Πιστεύω στα κεντρικά της Αθήνας. Η πυροσβεστική από την περιφέρεια Ηπείρου, υπάρχει έγγραφο, από όσο γνωρίζω, ότι 2 και 21 στάλθηκε να ζητάνε το ελικόπτερο να έρθει από την Αθήνα. Ναι. Τώρα ποιος παίρνει την τελική απόφαση για να σηκωθεί ένα ελικόπτερο ή να μην σηκωθεί, δεν το γνωρίζω. Εγώ προσωπικά μίλησα και με το διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών νομού Άρτας και μου είπε ότι βρισκόταν πάνω από το παιδί με ανοιχτή ακρόαση στο τηλέφωνο για να ακούτε και όλοι εσείς και οι γονείς του, το ότι ζητούσε επανειλημμένα, όπως λέτε, ελικόπτερο, γιατί το παιδί φεύγει. Ναι. Ισχύει αυτό. Ήμουν εκεί στο διοικητή, άκουγα που ζήταγε το ελικόπτερο. Ξέρω με έγγραφο από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι 2021 στείλαν το έγγραφο στην Αθήνα για να έρθει το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο ήρθε από το Άκτιο στις 4.30. Το ελικόπτερο από την Αθήνα, από πού σηκώθηκε, Μαραθώνα, Ελευσίνα, πού ήταν αυτό, ήρθε στις 6:25. Ναι. Υπάρχει κατεγραμμένο και σε κάμερα που τραβάγανε πολίτες με τα τηλέφωνά τους και ξέρουμε ακριβώς τι ώρες ήρθαν και τι ήρθε. Στη διαδρομή λοιπόν υπάρχει κάποιο λάθος. Στη διαδρομή εννοώ της υπόθεσης. Ότι γιατί να σηκωθεί το ελικόπτερο, όπως μας λέτε και εσείς, από το Άκτιο, αφού δεν ήταν το κατάλληλο για τη διάσωση του παιδιού. Εμείς ζητάγαμε από την αρχή με Βίτσι να έχει το ελικόπτερο Βίτσι. Δεν μπορεί να προσγειωθεί αυτό το ελικόπτερο. Προσγειώθηκε στο σημείο που ήμασταν γιατί δεν βλέπαν λόγω αντανάκλασης τον κόσμο. Να. Του δείξαμε, συνέχισε την πορεία του. Δεν είχε Βίτσι όμως. Έπρεπε να έρθει εξ αρχής. Η περιοχή μας είναι έτσι φτιαγμένη που θέλουμε ελικόπτερα με Βίτσι. Να τραβάει το φορείο, να κατεβαίνει ο διασώστης, να τραβάει το φορείο και να φεύγει. Να μην υπάρχει καθυστέρηση. Η καθυστέρηση παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτά τα θέματα. Το παιδί ήταν πολυτραυματίας. Ούτε νεκρός ήταν, μου το δίνανε τα site από νωρίς το μεσημέρι. Ούτε τίποτα. Το παιδί ήταν πολύ τραυματίας. Χάσαμε καθυστέρηση μεγάλη στο χρόνο του ελικοπτέρου. Να. Και μιλάμε για ένα νέο που ήταν και μέλος της Εθνικής Ομάδας Ορειβατικής Αναρρίχησης. Ένα ταλαντούχο παιδί. Ένα ταλαντούχο παιδί. Ήξερε τα τζουμέρκα καλύτερα και από την τσέπη του. Πώς είναι η τσέπη του, μπορεί να μην ήξερε. Τα τζουμέρκα τα ήξερα απέξω και αγαπητά. Να. Ένα παιδί που ήθελε να κατέβει στους Ολυμπιακούς Αγώνες μεθαύριο, σε μερικά χρόνια που είναι. Προπονούνταν κάθε μέρα. Ένα παιδί που η μεγαλύτερη εταιρεία αυτή τη στιγμή στον κόσμο, η Red Bull, έχει ανεβάσει το μεγαλύτερο διαφημιστικό σποτ. Αν παρατηρήσετε στα social media. Από ό,τι πληροφορηθήκατε, έγινε κάποιος κακός υπολογισμός. Κακή διαχείριση από την Αθήνα. Από την Αθήνα κρινόντουσαν όλα. Τίποτα άλλο. Ναι. Εννοώ στη διαδρομή του παιδιού, πώς προκλήθηκε το ατύχημα. Αυτό το παιδί το γνωρίζει μόνο. Κανένας άλλος. Δεν είμαστε ούτε πυρογνώμονες, ναι. Ούτε ήμασταν αυτόπτες μάρτυρες. Γιατί ενημερωθήκαμε ότι έσπασε μια σανίδα του. Ναι. Ούτε αυτόπτες μάρτυρες ήμασταν, ούτε πυρογνώμονες. Να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Η διαχείριση όλο ήταν το πρόβλημα, ήταν το ελικόπτερο. Mm-hmm. Στον κάθε άνθρωπο μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα. Η υπόθεση είναι τι μπορούμε να του προσφέρουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό. Σε αυτό δίκιο έχετε. Και ειδικά για τις περιοχές, τις δικές μας, τις ορεινές, είμαστε δήμοι και ο Δήμος Καραϊσκάκη και τα κεντρικά Τζουμέρκα και τα βόρεια Τζουμέρκα, είμαστε δήμοι μακριά από την πρωτεύουσα. Είτε αυτό λέγεται νομός Δήμος Αρταίων, είτε λέγεται Δήμος Ενητών. Είμαστε μακριά από το κέντρο. Έχουμε απόσταση, έχουμε χειμώνα, έχουμε πολλά μπροστά μας. Χρειαζόμαστε ένα ελικόπτερο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είτε αυτό είναι ατύχημα, είτε να μεταφέρει έναν ασθενή από τα κέντρα υγείας, Βουργαρελίου, Καλεντίνης, Αγνάντων, Πραμάντων, στην πρωτεύουσα.
Πάμε λοιπόν στην πρωτοβουλία που λάβατε εσείς ως Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων μαζί με το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων να πραγματοποιηθεί ένα σταθμός ή να υπάρχει τουλάχιστον ένα ελικόπτερο. Εμείς θα, με συνεργασία των δύο Δήμων, θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε μια εθελοντική ομάδα εκπαιδευμένη πάνω στα βουνά και σε κάποια σημεία και για τα ποτάμια. Και από εκεί και πέρα θα ζητήσουμε και από τον κύριο Περιφερειάρχη να μας στηρίξει. Από ό,τι έμαθα, πληροφορήθηκα εχθές ότι ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία και ζητάει ελικόπτερο για την περιοχή μας. Ένα σταθμό πρώτων βυθιών σε στρατηγικό σημείο για τα Τζουμέρκα, όπου να μπορεί να εξυπηρετήσει και τα 4 καταφύγια, είτε για τους Μελισσουργούς, είτε για την Πράματα, τον Καταράχτα, Θοδόριανα. Να. Πρέπει να είναι στρατηγικό το σημείο που ανά πάσα ώρα και στιγμή σε κοντινό χρονικό διάστημα να είναι η ομάδα εκεί. Και εκπαιδευμένη ομάδα με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Παίζει ρόλο αυτό, κατάλληλος εξοπλισμός. Είτε αυτό φωτοβολίδα, είτε σκράπ καρφιά για τα παπούτσια. Είναι πολλά τα πράγματα. Ναι. Είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί μια τέτοια κίνηση? Όταν έχεις όρεξη και μεράκι, όλα είναι εφικτά. Θα ρωτήσω τώρα εγώ γιατί δεν πραγματοποιήθηκε τόσα χρόνια. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Ο τουρισμός στα Τζουμέρκα έχει ξεκινήσει τα τελευταία 10 χρόνια. Όσο περνάνε τα χρόνια βλέπουμε τα λάθη και προσπαθούμε να διορθωθούμε προς το καλύτερο. Ναι. Θα σας κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και στον Αντιδήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων, τον οποίο θα ακούσουμε σε λίγο. Να στηρίζει φυσικά την πρωτοβουλία αυτή που αναλάβατε, οι δύο Δήμοι. Περιμένουμε πρώτα να υπάρξει ανάπτυξη σε μια περιοχή. Περιμένουμε πρώτα να αναπτυχθεί ο τουρισμός στην περιοχή αυτή και μετά να κάνουμε τα αυτονόητα, ή θα έπρεπε να έχουν τεθεί βάσεις εξ αρχής? Θα έπρεπε να τεθούν βάσεις εξ αρχής. Καλή αργά όμως παρά ποτέ. Ναι. Ξεκινάμε, βλέπουμε τα λάθη μας και διορθωνόμαστε προς το καλύτερο. Είτε αυτό είναι ένα ατύχημα, είτε αυτό είναι η απλή καθημερινότητα του δημότη μας, πρέπει να διορθωθούμε για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον για την περιοχή μας, για τα παιδιά μας και για τις επόμενες γενιές. Εγώ αυτό πιστεύω. Και να μας μείνει και το συνέστημα να το πούμε, ότι τελικά ο θάνατος του Ερμή δεν ήταν μάταιος. Θάνατος του Ερμή... Εντάξει, θάνατος του Ερμή να μας δώσει ένα γερό χαστούκι. Να είναι καλά εκεί που πάει. Τα Τζουμέρκα τον αγκαλιάσανε, τα αγάπησε, τον αγαπάνε και θα είναι πάντα εκεί. Για μένα τουλάχιστον ο Ερμής θα είναι πάντα εκεί. Στο σημείο αυτό πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Αντιδήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, ο κύριος Βαΐτσης, και συνεχίζουμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντιδήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων, Νίκο Βαΐτση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κατσούλα, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Βαΐτση, είχαμε δυστυχώς αυτό το τραγικό ορειβατικό ατύχημα με τον 29χρονο Ερμή να χάνει τη ζωή του. Υπάρχει τώρα πια από την πλευρά του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων μια κοινή πρωτοβουλία να υπάρξει σταθμός, γενικότερα να υπάρξει ένα είτε Super Puma είτε ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στο Άκτιο για να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα σε τέτοια τραγικά περιστατικά. Δυστυχώς κυρία Τεσούλα, από χθες την Κυριακή χάσαμε ένα δικό μας παιδί, ένα σπλάχνο των Τζουμέρκων, ένα παιδί το οποίο όλοι οι γονείς θα ζήλευαν μέχρι την ώρα του πορεία, ένα παιδί που ασχολείται με τον αθλητισμό. Θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του και εύχομαι να είναι το τελευταίο θύμα, όχι μόνο στα βουνά των Τζουμέρκων, αλλά και όλης της Ελλάδας. Κοιτάξτε, με έτοιμά μας και δικό μας και των Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων αλλά και της Περιφέρειας, από ό,τι έχω πληροφορηθεί και τον κύριο Περιφερειάρχη στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε την Κυριακή, ζήτησε να επαναφερθεί ένα Super Puma, το οποίο θα έχει βάση ή στο Άκτιο ή
Ιωάννα. Θεωρείτε ότι είναι επιτακτική ανάγκη και μετά από αυτό το δυστύχημα? Κοιτάξτε να δείτε, το προϊόν αυτό που πουλάμε, ειδικά στα Τζουμέρκα, είναι τα ποτάμια μας, είναι τα βουνά μας, γιατί πραγματικά είναι, τα Τζουμέρκα είναι οι ελληνικές άλπες. Αυτό που ζητάμε είναι πραγματικά να γίνεται πρωτογενής αεροδοκομιδή από το Άκτιο. Και όταν λέω πρωτογενής, να το πω και λίγο πιο ξεκάθαρα για να το καταλάβει και ο κόσμος, υπάρχει ένα ελικόπτερο στο Άκτιο, στη βάση του Ακτίου, το οποίο δεν μπορεί να πετάξει πέρα τις 4 η ώρα το απόγευμα, δεν έχει ραντάρ για να εντοπίσει τον τραυματία και δεν έχει βίντεο. Δηλαδή το ελικόπτερο που σηκώθηκε από το Άκτιο δεν έκανε απολύτως τίποτα. Διάβα και δεσέ, χάσαμε τόσο χρόνο. Εμείς ζητάμε ένα σούπερ πούμα το οποίο θα είναι πλήρης επανδρομένο για να μπορεί να γίνεται και σε ακραία καιρικά φαινόμενα αεροδιοκομιδή, πρωτογενής αεροδιοκομιδή, διότι το ελικόπτερο από το Άκτιο είναι, για να σας δώσω για ένα παράδειγμα, δηλαδή το ελικόπτερο από το Άκτιο θα σηκωθεί, θα πετάξει ως τα πράγματα, θα πάρει τον τραυματία από το γήπεδο των Πραμάντων και θα τον κατεβάσει σε ένα αεροδρόμιο κοντά στο αεροδρόμιο στα Γιάννενα. Δεν είναι αυτό το ελικόπτερο το οποίο θα πετάξει στις πιο απόκριμες κορυφές, στις πιο δύσβατες, για να μπορέσει να μαζέψει τον τραυματία. Να. Στη συγκεκριμένη περίπτωση νιώθετε κι εσείς ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος? Βεβαίως χάθηκε, και όποιος αυτό το αφισβητεί κάνει τεράστιο λάθος. Κορυδεύεται ότι το χάθηκε πάρα πολύ χρόνος. Το παιδί, από ό,τι πληροφορήθηκα, γιατί ήταν και εκπαιδευμένο από τον πατέρα του, γιατί ο Γιάννης Σοφοχαρόπουλος είναι ένας οδηγός βουνού, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, από τους κορυφαίους στην Ελλάδα, πήρε μόνος του τηλέφωνο για να δώσει το στίγμα, για να τον εντοπίσει το ελικόπτερο. Φανταστείτε τώρα ότι το ελικόπτερο που ήρθε, το πρώτο το ελικόπτερο από το Άκτιο, δεν είχε ούτε ραντάρ, δηλαδή εκεί έζησαν τριτοκοσμικές εικόνες, δηλαδή να ανάβουν οι πυροσβέστες φωτιά, για να εντοπίσει το σημείο, δηλαδή που θα παραλάβουν τον τραυματία. Χάθηκε πάρα πολύ χρόνος, από τις 1 και 20, το παιδί κατέληξε στο νοσοκομείο σχεδόν 6 ώρα το απόγευμα. Τραγικά, δηλαδή να μην το ζήσει κανένας γονέας αυτό το πράγμα που είσαι η οικογένεια πιο χαρόπουλο. Να εκφράσουμε και εμείς τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Είναι τραγικό, ναι. Ποιες κινήσεις μπορούν να γίνουν? Να σας πω κάτι, να σας πω. Εμείς πουλάμε αυτό το προϊόν, όπως σας το είπα, και βλέπουμε ότι υπάρχει συνεχή αναπτυσσόμενη ορεινός τουρισμός και έχουν φτιάξει και τα καταφύγια μας, δηλαδή στο Τζουμέρκο υπάρχουν 3 καταφύγια στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και ένα καταφύγιο στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Ανεβαίνει πάρα πολύ κόσμος για ορειβατικό τουρισμό. Και εμείς έχουμε επενδύσει εκεί. Πάρα πολλοί κόσμος κάνει καγιά και ράφτινγκ στο ποτάμι στον Άραχτο. Φανταστείτε να γίνει ένα ατύχημα στη Χαράδρα στον Άραχτο. Πώς θα βγει ο τραυματίας από εκεί μέσα? Δηλαδή πρέπει να τα δούμε όλα. Όλα αυτά αποτελούν σημείο ανασφάλειας. Βεβαίως και αποτελούν. Βεβαίως. Όχι μόνο για το Τζουμέρκα, για όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Για όλη την Ελλάδα. Εντάξει, δεν μπορείς τώρα στις Άλπες, στα πιο απόμακρα σημεία, στα 4.000 πόδια, να σηκώνεται την ώρα που ειδοποιεί ο τραυματίας ή ειδοποιούν, να σηκώνεται ελικόπτερο στα 19 λεπτά και να μαζεύει τον τραυματία και εδώ στην Ελλάδα, γιατί τώρα, εντάξει, όταν συγκρίνουμε τις Άλπες, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα Τζουμέρκα, ούτε με τον Όλυμπο, αλλά το συγκρίνουμε με επίπεδο Ελλάδας. Ναι, πάντως έχει παρατηρηθεί αυτό που λέτε, ότι είναι ελλιπής η οργάνωση και ο σχεδιασμός όσον αφορά τη χώρα μας. Σίγουρα, και πάρα πολλοί θα πούνε και το εξής, ότι είναι δυσβάχτητο για την Ελλάδα να υπάρχουν παντρωμένα ελικόπτερο, παράδειγμα για το Άκτιο. Ποιος είναι όμως αυτός που μπορεί να κοστολογήσει μια ανθρώπινη ζωή? Ποιος είναι αυτός, ο πολιτικός, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός, δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιο υπουργείο και ποιοι φορείς θα μπορέσουν να συνεργαστούν για να παντρωθεί αυτό το ελικόπτερο? Ποιος είναι αυτός που θα πει ότι η ζωή του Ερμήτου του Χαρόπουλου στήχιζε 500.000 το χρόνο? Κανένας. Θα,
θα σας κάνω λίγο την ερώτηση αντίστροφα, μιας που είστε και εσείς φορέας, αντιδήμαρχος του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Πώς γίνεται να ζητάμε να αναπτυχθούν οι περιοχές μας με εναλλακτικό τουρισμό και γενικότερα να υπάρξει μια τουριστική ανάπτυξη και με άλλες μορφές τουρισμού, χωρίς πρώτα να έχουν τεθεί βάσεις? Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θα σας μιλήσω για το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, ο οποίος είναι ο φτωχός συγγενής του νομού Ιωαννίνου. Εντάξει, αυτός είναι ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, με λίγο προσωπικό, με μηδαμινά έσοδα και πάλι προσπαθούμε να φτιάξουμε τα καταπήγια μας, να τα παντρεύουμε, να φτιάξουμε περιπατητικές διαδρομές. Όμως κάποια πράγματα για να προωθεί το... ένα ελικόπτερο με τη βάση του ακτίου είναι και κυβερνητική απόφαση. Δεν είναι απόφαση του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Γι' αυτό φωνάζουμε, αλλά δυστυχώς φωνάζουμε και εμείς. Το λάθος το δικό μας είναι ότι φωνάζουμε όταν βέβαια συμβαίνει το κακό. Έχουμε ένα τελευταίο κακό. Και πρέπει να ενώσουμε όλοι τις φωνές μας, και η Περιφέρεια Επίρου και η Δήμη, αλλά και η ΠΕΒ. Όλοι μαζί και η ορειβατική κοινότητα, που είναι πάρα πολύ μεγάλη και αναπτυσσόμενη στην Ελλάδα πλέον, να ενώσουμε, να επανδρωθούν σε διάφορα σημεία της Ελλάδας ελικόπτερα Super Puma. Εντάξει, και ειδικά το ακτίου πρέπει να πάρει και το όνομα Ερμής Θεοχαρόπουλος. Μάλιστα. Πολύ ωραία η πρότασή σας. Ευχόμαστε να έχουμε σύντομα εξελίξεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και φυσικά να εισακουστεί αυτή η πρωτοβουλία από τους αρμόδιους φορείς. Μακάρι, γι' αυτό θα πιέσουμε κι εμείς κατά όλους τους επιστήμους, θα ασκήσουμε μια πίεση και όχι μόνο εμείς, όπως σας είπα και με τον Περιφερειάρχη που και εγώ μίλησα, αλλά τον άκουσα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτό θα ζητήσουμε και η Περιφερειακή Αρχή. Ακούσαμε τη δήλωση ο κύριος Βαΐτσης σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή που αναλάβατε οι δύο Δήμοι και με τη συνδρομή της Περιφέρειας να υπάρχει ένα ελικόπτερο είτε στο Άκτιο είτε στα Γιάννενα για να μπορεί να ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους ατυχήματα. Εμείς να ευχηθούμε να εισακουστούν οι προσπάθειές σας από τους ανώτερους αρμόδιους φορείς. Οι δύο Δήμοι συνεργάζονται πάρα πολύ καλά, όπως και με όλους τους Δήμους του πρώην νομού Άρτας, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας σήμερα. Εγώ θέλω από τη μεριά μου και οι πολιτευτές και ο κύριος Υπουργός που έχει καταγωγή από την Άρτα και ειδικά από το Δήμο Κεντρικό Τζουμέρκων να βάλουν και αυτοί το χεράκι τους, να ξεκολλήσουμε κάποια πράγματα και να πάμε μπροστά. Είτε αυτός λέγεται σταθμός βοηθειών, είτε ελικόπτερο, στελέχος κέντρων υγείας, είναι πολλά. Όλοι πρέπει μαζί, σαν μια γροθιά, να προχωρήσουμε. Ναι. Ούτε κομματικές σημαίες, ούτε τίποτα. Πάμε όλοι μαζί για το καλύτερο της περιφέρειας Σπύρου. Γιατί τα Τζουμέρκα δεν είναι μόνο του νομού Άρτας, είναι της περιφέρειας Σπύρου. Έχουμε μέλλον πολύ. Αργήσαμε λίγο, αλλά έχουμε πολύ μέλλον. Ναι. Έχουμε πολλά να προσφέρουμε, σαν περιοχή. Είτε αυτό λέγεται Μελισσουργή, είτε λέγεται Θοδόργενα, είτε λέγεται Κυψέλη, Κρυονέρη, Μεσούντα. Τα χωριά όλα είναι πανέμορφα. Αν ένας τουρίστας έρθει στην περιοχή μας θα ξανάρθει. Θα ξανάρθει γιατί δεν προλαβαίνει να περάσει 22 τοπικές κοινότητες, σύν τους οικισμούς τους. Να. Είναι μεγάλη η έκτασή μας και κάθε διαμέρισμα έχει τη δικιά της ομορφιά. Κάτι ξεχωριστό. Άλλη ομορφιά έχει η έδρα του Δήμου, το Βουργαρέλη. Άλλη ομορφιά έχει η δημοτική, πρώην έδρα του Δήμου Αγνάντων, η Άγναντα. Άλλη ομορφιά έχουν οι χτιστάδες. Άλλη ομορφιά έχει το Γρηγικό. Άλλη ομορφιά έχει η Γεροβρύση στη Ράμια. Μια σημαντική λοιπόν πρωτοβουλία από το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων σε συνεργασία με το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Ναι, είμαστε σε επικοινωνία με τον συνάδελφο και συνεργάτη Νίκο Βαΐτσα, αντιδήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων, για να δούμε πώς μπορούμε να στήσουμε στρατηγικά το σταθμό πρώτων βοηθειών και με τη βοήθεια του κύριου Περιφερειάρχη να δούμε
που θα καταλήξει ένα ελικόπτερο είτε στο Άκτιο είτε στα Γιάννηνα. Για όλη την περιφέρεια Ηπείρου. Το τονίζουμε, δεν είναι μόνο για τα Τζουμέρκα, είναι για όλη την περιφέρεια Ηπείρου. Ωραία. Αναμένουμε τις εξελίξεις. Ευχόμαστε να φέρει αποτέλεσμα αυτή η πρωτοβουλία και μάλιστα άμεσα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Πιστεύω αυτό το ατυχές γεγονός που είχαμε στην περιοχή μας να είναι και το τελευταίο. Και εις μνήμη του Ερμή να βγάλουμε κάτι σε αυτό το αποτέλεσμα και να πετύχουμε κάτι για τον Ερμή. Ναι. Να εκφράσουμε και εμείς με τη σειρά μας εδώ από το Άρτα Today τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Και συλληπιτήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και αναμένουμε τις εξελίξεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.